Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οφείλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο ΠΑΣΟΚ που μου έδωσαν την εξαιρετική αυτή ευκαιρία να προκαλέσω αυτή τη συζήτηση, ώστε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο στην εθνική αντιπροσωπεία, στο επίπεδο της συζήτησης ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς, να συζητήσουμε επιτέλους για τη δικαιοσύνη, για τη διαφθορά, για τη διαπλοκή. Να συζητήσουμε για το σύστημα εξουσίας που οικοδομήθηκε τα τελευταία 40 χρόνια και οδήγησε τη χώρα στο χείλος καταστροφής στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας. Για το σύστημα πολιτικής και οικονομικής, θεσμικής, παραθεσμικής και εξωθεσμικής εξουσίας που όχι μόνο δεν εκάμφθη, αλλά θέργεψε ακόμα περισσότερο την περίοδο της κρίσης. Και θέλω να τους ευχαριστήσω, διότι είναι μια συζήτηση που έπρεπε να γίνει, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, για να μην παραδοθούν στη λύθη τα έργα και οι μέρες σας. Τα έργα και οι μέρες ιδιαίτερα της προηγούμενης κυβέρνησης που ανέλαβε σε μία περίοδο κρίσης. Για να μην παραγραφούν στη συνείδηση του ελληνικού λαού οι εγκληματικές σας ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή μια δήθεν αποκάλυψη για μια υποτιθέμενη παρέμβαση της κυβέρνησής μας στη δικαιοσύνη, θεώρησε ότι θα της δοθεί ευκαιρία να δώσει μια παράσταση ιερής αγανάκτησης. Νόμισε ότι θα μπορέσει να δημιουργήσει θόρυβο σε αγαστή συνεργασία με κάποια από τα γνωστά μέσα ενημέρωσης της διαπλοκής, ώστε να κερδίσει τις εντυπώσεις. Νόμισε ότι αυτό θα είναι ένα προνομιακό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Πιστεύω ότι εδώ δεν πρόκειται για αφέλεια, πρόκειται για θράσος και για αλαζονία και νομίζω ότι εδώ αρμόζει πλήρως να υποθεί το «Ουέι μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές». Γιατί μέσα στη βιασύνη και την αλαζονία σας δεν σκεφτήκατε καν ότι με αυτόν τον τρόπο μόνοι σας θα ανοίγατε το κουτί της Πανδώρας και μόνοι σας προκαλείτε την τύχη σας και πιθανόν ένα μεγάλο πολιτικό στραπάτσο. Γιατί σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση θα υποθούν πολλά, πάρα πολλά και μαζεμένα. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας κρατήσω λίγο ακόμα σε αγωνία που από ό,τι καταλαβαίνω από τη στάση σας όλο αυτό το διάστημα είχατε περισσή αγωνία όλες αυτές τις μέρες, αυτό προκύπτει. Περιμένατε λοιπόν μέρες, ας μου επιτρέψετε να περιμένετε λίγα ακόμα λεπτά. Γιατί δεν θέλω να ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση και την ομιλία μου από τα πεπραγμένα των δικών σας κυβερνήσεων, αλλά από το τι σκοπεύουμε να κάνουμε εμείς. Θέλω να εξηγήσω την αντίληψή μας και να περιγράψω σε αδρές γραμμές το στρατηγικό μας σχέδιο για μια πραγματικά ανεξάρτητη και θεσμικά ισχυρή και προστατευμένη δικαστική εξουσία. Χρέος και αποστολή της εκτελεστικής αλλά και της νομοθετικής εξουσίας με βάση το ίδιο το Σύνταγμα είναι ακριβώς να εγγυάται την ανεξαρτησία, τη θεσμική κατοχήρωση, την εύρυθμη λειτουργία και την προστασία της δικαιοσύνης από κάθε είδους παρεμβάσεις.
Και οι παρεμβάσεις, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι μόνον ή κυρίως πολιτικές. Είναι και παρεμβάσεις από την επιχειρηματική ελίτ, από την ολιγαρχία του χρήματος που έχει συγκροτήσει και εκμεταλλεύεται σε συνεργασία με την παλιά πολιτική ελίτ, κέντρα και παράκέντρα επηρεασμού και εξωθεσμικών παρεμβάσεων. Διότι όσο και αν πολιτικοί, επιχειρηματίες και λειτουργοί της δικαιοσύνης επαναλαμβάνουν μονότονα και ιδίως όταν ελέγχονται το γνωστό κλισέ «έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη», όλοι σε αυτή τη χώρα είτε γνωρίζουν είτε διαισθάνονται ότι η δικαιοσύνη δεν είναι παρά ένας βαθύτατα ταλαιπωρημένος θεσμός. Ταλαιπωρημένος από σκάνδαλα, παρεμβάσεις, παράκεντρα εξουσίας, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, παραδικαστικά κυκλώματα, συγκαλύψεις και ολιγορίες. Ταλαιπωρημένος και από ένα νομικό πλαίσιο δεδαλώδες, σκοπίμως άναρχο, πολύπλοκο και κακής ποιότητας. Και είναι σε αυτό ακριβώς το σημείο όπου πρέπει να προσεγγίσουμε το μεγάλο θεσμικό πρόβλημα, την μεγάλη θεσμική αναπηρία της ελληνικής δικαιοσύνης, που είναι η πολυνομία και η κακονομία. Και έχω ξαναπεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι η πολυνομία και η κακονομία δεν είναι αποτελέσματα της διαχειριστικής ανικανότητας, της άγνοιας ή της νομοτεχνικής αδυναμίας. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Η πολυνομία και η κακονομία είναι ίσως το αποτέλεσμα μιας βαθιάς γνώσης του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το νομικό κρατικό σύστημα. Είναι αποτέλεσμα μιας βαθιάς μελέτης και μιας βιωμένης εμπειρίας νομομαθών πολιτικών του παλιού πολιτικού συστήματος, του συστήματος εξουσίας, που θέλησαν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και το νομικό τους ταλέντο για να πολλαπλασιάσουν τις τρύπες του συστήματος, να ανοίξουν παράθυρα, πόρτες, ακόμα και πύλες, ώστε να παρακάμψουν συνταγματικές επιταγές, τυπικούς νόμους, ακόμη και την ίδια την ποινική τιμωρία. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ καλά μελετημένη και δομημένη τεχνολογία εξουσίας που συμπληρώνεται από την εσκεμμένη υλικοτεχνική και μισθολογική απαξίωση. Μια τεχνολογία που δημιουργεί και δικαιολογεί καθυστερήσεις, ολιγορίες ή θελημένες ή αθέλητες παραγνωρίσεις και παραλήψεις. Ακόμη και συγκαλύψεις πολλές φορές. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας έχει φτάσει, όπως αποδεικνύει η διεθνής μελέτη που είδε πρόσφατα το φως δημοσιότητας, να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο χρόνο αναμονής για δίκη σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2014 οι εκκρεμείς υποθέσεις στα πρωτοδικεία της χώρας ήταν 340.000. Ενώ οι εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις τον Ιούνιο του 2015 ήταν 230.000. Αντίστοιχη εικόνα και στα διοικητικά δικαστήρια, καθώς το Σεπτέμβριο του 2014 οι μη προσδιορισμένες υποθέσεις ήταν περίπου 233.000. Και μετά από ένα και πλέον έτος ο αριθμός αυτός, με την παρούσα διακυβέρνηση, έχει μειωθεί, αλλά είναι εξαιρετικά υψηλός, 188.000 υποθέσεις. Τι αποκαλύπτουν όμως αυτοί οι αριθμοί? Αποκαλύπτουν ένα χάος. Ένα χάος που αν δεν είναι σκοπίμως διαμορφωμένο, σίγουρα είναι σκοπίμως αφημένο, διότι βόλευε κυβερνήσεις και οικονομικά συμφέροντα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κόβουν και να ράβουν. Και είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση
που ευθύνεται για την διάρρηξη της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τη δικαιοσύνη. Και βεβαίως και ανάμεσα στους πολίτες και στο πολιτικό σύστημα. Και αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης είναι που πρέπει να επανασυγκολήσουμε, να επαναοικοδομήσουμε. Και έχουμε στόχο να αποκαταστήσουμε και θα την αποκαταστήσουμε πρώτα απ' όλα με συγκεκριμένες και αποτελεσματικές πολιτικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν όλους εκείνους τους δικαστικούς λειτουργούς που σέβονται τον όρκο τους και μέσα σε αντίξωες συνθήκες επιτελούν με αυταπάρνηση το ρόλο και το καθήκον τους. Αυτούς τους δικαστικούς λειτουργούς που δεν χαρίζονται, που δεν εξαγοράζονται, που δεν υποκύπτουν σε πιέσεις. Και αυτή θα είναι η βασική σύμμαχη στην προσπάθειά μας. Και όλοι αυτοί πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάθε τους βήμα θα έχουν δίπλα τους αυτή την κυβέρνηση, θα έχουν τη στήριξή μας, την ηθική, την νομική, την υλικοτεχνική, την πολιτική. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γνωρίζουν και όσοι θέλουν να αναπαράξουν τις πρακτικές του παρελθόντος ότι θα μας βρουν απέναντί τους. Και θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο νόμιμο μέσο ώστε να αποκαλύπτεται και να μην συγκαλύπτεται και να παίρνει το δρόμο της πειθαρχικής και δικαστικής διερεύνησης κάθε παρόμοια προσπάθεια αναπαραγωγής των πρακτικών του παρελθόντος, ώστε επιτέλους αυτόν τον τόπο να αποδίδεται δικαιοσύνη και να είναι τυφλή και άτεκτη όπως οφείλει. Κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, καλό είναι να μην διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα. Αυτή η στάση που υιοθετούμε από την πρώτη στιγμή, αυτό το δόγμα αν θέλετε, για την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στη δικαιοσύνη, δεν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Δεν συνιστά παρέμβαση, αλλά νόμιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων που αποδίδονται στην κυβέρνηση, ώστε να εγγυάται την απρόσκοπτη και εύρυθμη δικαιοδοτική λειτουργία. Μιλήσατε το προηγούμενο διάστημα και μας δώσατε την αφορμή και την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για παρέμβαση της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη επικαλούμενη μια συνομιλία, μια συζήτηση του αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης για θέματα διαφθοράς του κ. Παπαγγελόπουλου με την εισαγγελέα Τσατάνη. Γνωρίζετε βεβαίως ότι για την εν λόγω υπόθεση η οποία αφορά μεγάλα οικονομικά συμφέροντα διεξάγεται ήδη πειθαρχική έρευνα για τις πράξεις και τις πιθανές παραλήψεις που οδήγησαν με μάλλον περίεργο τρόπο τρεις σημαντικές δικογραφίες στο αρχείο. Και προκύπτουν εδώ τα εξής ερωτήματα, ευλόγως προκύπτουν. Πρώτον, ποιος ζήτησε να διεξαχθεί αυτή η περίφημη συνάντηση για την οποία κατηγορείται τον Υπουργό για παρέμβαση? Ο κύριος Παπαγγελόπουλος ή η εισαγγελέας? Αλλά ακόμη πιο πριν, ένα άλλο ερώτημα μοιάζει να είναι πιο κρίσιμο. Πώς αλήθεια έφτασε η υπόθεση αυτή στην εισαγγελέα Τσατάνη? Με ποια δικονομική πρόφαση αφαιρέθηκαν από την αρμόδια εισαγγελέα διαφθοράς οι δικογραφίες που αφορούσαν τον επιχειρηματία Βιενόπουλο προκειμένου να φτάσουν στα χέρια της κυρίας Τσατάνη? Γιατί πραγματικά μου είναι αδύνατο να κατανοήσω και θα ήθελα σε αυτό το σημείο τη βοήθειά σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πως είναι δυνατόν ο εποπτεύων την εισαγγελία διαφθοράς αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου με έγγραφο
με έγγραφό του στις 22 Τετάρτου του 2015 να γνωμοδοτεί ότι όλες οι υποθέσεις διαφθοράς αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του εισαγγελέα διαφθοράς. Και μετά από 8 μήνες, στις 18 του 2015, ο ίδιος άνθρωπος να γνωμοδοτεί με νέο έγγραφο ότι οι δικογραφίες της υποθέσης Βιεννόπουλου, που αποτελούν κατεξοχήν δικογραφίες διαφθοράς, νομίμως αφαιρέθηκαν από την αρμόδια εισαγγελέα. Καταθέτω στα πρακτικά και τις δύο γνωμοδοτήσεις με διαφορά 8 μηνών του ίδιου ανθρώπου. Και ρωτώ, δεν υπάρχει εδώ μια προφανέστατη νομική και δικονομική αντίφαση? Τι άλλαξε μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες και ο ίδιος άνθρωπος αναθεώρησε ολοσχερώς την άποψή του? Και πάμε τώρα στο θέμα της περιβόητης παρέμβασης Παπαγγελόπουλου. Ποια αλήθεια ήταν η παρέμβαση? Η έκφραση της νομικής γνώμης του Υπουργού για το νομικό αυτό ζήτημα περί αρμοδιότητας. Αυτό συνιστά παρέμβαση? Ένα νομικό ζήτημα βεβαίως ουδόλως αθώο, αφού όπως αποδείχθηκε έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Είναι άλλωστε γνωστό πια ότι για την υπόθεση αυτή, για την υπόθεση Βιεννόπουλου, έχει ήδη εγγράφως διαμαρτυρηθεί ο Κύπριος Υπουργός Δικαιοσύνης με επιστολή του προς τον κύριο Παπαγγελόπουλο, την οποία και καταθέτω στα πρακτικά. Και βεβαίως εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες από την πλευρά του Κύπριου Υπουργού Δικαιοσύνης, οι οποίες οφείλουν αν μη τι άλλο να διερευνηθούν. Εξάλλου, ακόμη και στελέχη της σημερινής αντιπολίτευσης αναδεικνύουν πλέον με ένταση τα ανοιχτά ερωτήματα και τις σκοτεινές πτυχές αυτής της υπόθεσης και ζητούν τη διερεύνησή της σε βάθος, ώστε να διερευνηθεί πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα και αν υπήρξε τελικά μια επιχείρηση συγκάλυψης. Και θέλω να καταθέσω για του λόγου το αληθές στα πρακτικά τόσο την επιστολή του κύριου Τσιρώνη στον πρόεδρο της Βουλής, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και προέδρου της Προανακριτικής Επιτροπής για το Βατοπέδι το 2010, που κάνει συγκεκριμένες αναφορές και καταγγελίες, αλλά και την ήδη δημοσιευμένη, φαντάζομαι την έχετε διαβάσει, επιστολή του στελέχους και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Σιφουνάκη, προς την σημερινή πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όπου υπάρχουν αντίστοιχες καταγγελίες. Καταγγελίες που, αν μη τι άλλο, αξίζουν μια επίσημη απάντηση, τόσο από το ΠΑΣΟΚ, όσο όμως και από την αξιωματική αντιπολίτευση, που τόσο εύκολα έσπευσε να εγείρει ερωτήματα περί παρεμβάσεων της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ προσωπικά δεν βιάζομαι. Δεν είναι ακόμη ώρα να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θα περιμένουμε όπως οφείλουμε το πόρισμα της πειθαρχικής έρευνας. Και να είστε βέβαιοι ότι το πόρισμα αυτό θα έρθει. Δεν πρόκειται να περάσει, φαντάζομαι, στα μονόστιλα των εφημερίδων. Η κοινωνία θα μάθει, τίποτα δεν θα μείνει στο σκοτάδι. Και μιας και μιλάμε όμως για πειθαρχικά και επειδή πολλής λόγος έχει γίνει για την πειθαρχική εξουσία που αποδόθηκε στους προέδρους των αντοτάτων δικαστηρίων με πρόσφατη διάταξη και κατηγορείται επίσης την κυβέρνηση ότι και εδώ παρεμβαίνει γιατί δίνει τη δυνατότητα στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου να έχει πειθαρχική εξουσία. Θέλετε να ακούσετε ποιοι στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη, που για αυτήν φαίνεται ότι κυρίως ανησυχείτε, έχουν πειθαρχική εξουσία? Ας τους απαριθμίσω. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επιθεώρησης,
οι προϊστάμενοι πρόεδροι εφετών του κάθε εφετείου της χώρας, οι προϊστάμενοι των εισαγγελιών εφετών, δεκάδες άνθρωποι. Και με την τελευταία διάταξη απέκτησε ευλόγως πειθαρχική εξουσία και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Και αυτό σας ενόχλησε. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί άραγε σας ενοχλεί αυτό τόσο πολύ? Μήπως επειδή κόπτεστε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης? Ή μήπως επειδή αυτή η συγκεκριμένη πειθαρχική αρμοδιότητα δυσκολεύει το σύστημα, τον μηχανισμό των παρεμβάσεών σας και τις εξωθεσμικές σας συνεννοήσεις? Τα ερωτήματα θα απαντηθούν επί της οθόνης. Και επειδή θέλει πολύ μεγάλο θράσος, πολύ μεγάλο θράσος να μιλάτε εσείς για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω εγώ τι σημαίνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη από τα πρόσφατα, τα δικά σας έργα και τις δικές σας ημέρες. Και μάλιστα τι σημαίνει αντισυνταγματική και με τη βούλα παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Σας παρακαλώ λοιπόν να κρατήσετε τον αριθμό, γιατί μπορεί να χάσετε το μέτρημα. Παρέμβαση νούμερο 1. Με τον νόμο 40-24-2011 νομιμοποιήθηκαν μισθολογικές υπερβάσεις ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων και τερματίστηκαν όλες οι διώξεις που είχε κινήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Παρέμβαση νούμερο 2. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στηριζόμενο στις διατάξεις των νόμων 4071-2012 και 4070-2013, απαλλάσσει από κάθε ευθύνη για χρέη της διοίκησης όλων των δημοτικών επιχειρήσεων, αλλά και κάθε συμβεβλημένο με αυτές ιδιώτη. Παρέμβαση νούμερο 3. Με τον νόμο 4255-2014 έπαυσαν όλες οι ποινικές διώξεις που αφορούσαν τη διάθεση πόρων. Παρακαλώ, του ΟΑΕ, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Παρέμβαση νούμερο 4. Με το άρθρο 68 του νόμου 4139-2013 ορίζεται ότι δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης. Άκουσον, άκουσον, δεν συνιστά δωροδοκία. Διάταξη, μη φοβάστε, θα τα πούμε όλα εδώ. Θα χάσετε το μέτρημα. Θα χάσετε το μέτρημα. Η διάταξη αυτή ευτυχώς καταργήθηκε λίγο αργότερα εξαιτίας της γενικευμένης κατακραυγής. Παρέμβαση νούμερο 5. Θα χάσετε το μέτρημα. Με το νόμο 4046-2012 απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη, ακούστε, από κάθε ευθύνη τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδας για το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, το διαβόητο PSI. Παρέμβαση νούμερο 6. Με το νόμο 4141-2013 ανεστάλησαν όλες οι ποινικές διώξεις στις διοικήσεις των εταιριών του δημοσίου που ιδιωτικοποιούνται βάσει μνημονιακών δεσμεύσεων για οφειλές προς το δημόσιο, προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρέμβαση νούμερο 7. Με το νόμο 4224-2013 απαλλάσσονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΑΡΚΟ από κάθε αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη για την πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Με τον ίδιο νόμο, παρέμβαση νούμερο 8, με το άρθρο 19, σταμάτησαν όλες οι ποινικές διώξεις για τα διοικητικά συμβούλια των αγροτικών συνεταιρισμών κάθε βαθμού. Παρέμβαση νούμερο 9, με το νόμο 4262-2014, με το άρθρο 55, ανεστάλησαν όλες οι ποινικές διώξεις για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 9. Κάντε ένα διάλειμμα. 9. Μετράμε 9 προς το παρόν. Ησυχία, παρακαλώ. Ησυχία. Μπορείτε να πάρετε το λόγο να απαντήσετε, αλλά έχει κι άλλα. Διότι όλα αυτά είναι πραγματικά πτέσματα. Παρακαλώ. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις τις οποίες προανέφερα και πραγματικά έχουν δημιουργήσει μια αναστάτωση στο εκδεξιόν μακροατήριο είναι πραγματικά πτέσματα μπροστά στα έσχη που ακολουθούν εξής αμέσως, κυρίες και κύριοι βουλευτές.
Παρέμβαση νούμερο 10. Με την πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Σαμαρά, του κ. Αθανασίου, αντικαταστάθηκε το άρθρο 263α του ποινικού κώδικα. Το άρθρο αυτό προέβλεπε ότι στελέχοι και υπάλληλοι δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που επιχορηγούνται από το δημόσιο σε περίπτωση σοβαρών αδικημάτων όπως η δωροληψία ή η διασπάθηση δημόσιου χρήματος τιμωρούνται με αυστηρότατες ποινές, αυτές που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους. Με την κατηγορία αυτή, κακουργηματικού χαρακτήρα ποινές δηλαδή, με την κατηγορία αυτή μπορείτε να πάρετε το λόγο να απαντήσετε, μη με διακόπτετε. Παρακαλώ πολύ, κύριε Αθανασίου. Με την κατηγορία αυτή. Παρακαλώ. Με την κατηγορία αυτή θα μιλήσουμε με στοιχεία σήμερα. Με την Παρακαλώ κατηγορία πολύ. Αυτή ήταν υπόδικη σειρά στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που λάμβαναν αφιδώς χρηματοδοτήσεις από το ελληνικό δημόσιο. Η τροπολογία αυτή κατατέθηκε στις 6 Μαΐου του 2014 και προέβλεπε ότι τα στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων και ΜΚΟ δεν θα τιμωρούνται πλέον όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά αντιθέτως με πολύ ελαφρύτερες ποινές. Και αφού αυτή η αμνηστευτική διάταξη ψηφίστηκε και ίσχυσε για μερικές μέρες, καταργήθηκε με επόμενο νόμο με το επιχείρημα το οποίο εγγράφηκε στην αιτιολογική έκθεση ότι κατατέθηκε και ψηφίστηκε κατά λάθος. Προσέξτε όμως, το λάθος αυτό φαίνεται για κάποιους... Παρακαλώ πολύ! Το λάθος αυτό ήταν, φαίνεται για κάποιους, αρκετό. Η ύπαρξη του νόμου, έστω και για μερικές μέρες, έδινε τη δυνατότητα στους υπόδικους για τα αδικήματα να ζητήσουν να δικαστούν με βάση αυτόν τον νόμο. Και αυτό διότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να δικάζεται με τον ευνοϊκότερο νόμο που ισχύει από τη στιγμή της τέλεσης του αδικήματος μέχρι και την ολοκλήρωση της δίκης του. Ευτυχώς, τα ελληνικά δικαστήρια και ο ίδιος ο Άριος Πάγος, πολύ αργότερα όμως, χαρακτήρισαν τη διάταξη αυτή αντισυνταγματική, σώζοντας την τιμή του ελληνικού δικαιοκρατικού συστήματος που οι κύριοι Σαμαράς και Αθανασίου είχαν φροντίσει να καταρακώσουν. Ακόμη χειρότερη όμως είναι η παρέμβαση αυτή που ακολουθεί. Παρέμβαση νούμερο 11, για να μην χάνετε το μέτρημα, που έγινε με τον νόμο 41-46 του 2013 και συγκεκριμένα το άρθρο 78, στο οποίο ορίζεται ότι απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για το αδίκημα της απιστίας οι πρόεδροι, τα μέλη διοικητικών συμβουλίων και τα στελέχη των τραπεζών για σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ξέρετε περί τίνος πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Πρόκειται για την υπόθεση των θαλασσοδανείων στα κόμματα και ιδιαίτερα φυσικά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και τα δύο κόμματα αυτά, ξέρετε τι είχαν βάλει ως εγγυήσεις για τα δάνεια αυτά? Τι άραγε? Τις μελλοντικές κρατικές χρηματοδοτήσεις. Και εγώ ρωτώ, είχαν διασφαλίσει με κάποιο τρόπο ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ότι σε αυτόν τον τόπο ΕΣΑΗ θα αναπαράγεται ο δικοματισμός όπως τον γνωρίσαμε ως το 2012? Ότι οι ΕΣΑΗ θα παίρνουν ποσοστά 40-45% και ότι οι ΕΣΑΗ, οι κρατικές χρηματοδοτήσεις, τα κόμματα θα είναι τόσο υψηλές? Κι όμως υπήρξαν στελέχοι στα διοικητικά συμβούλια τραπεζών που το δέχτηκαν αυτό και δώσανε δάνεια τα οποία σήμερα δεν μπορούν να αποπληρωθούν και εν πάση περιπτώσει η νομοθετική παρέμβαση, η οποία ψηφίστηκε και αυτή νύχτα με κάποια τροπολογία, την οποία κατέθεσα και αυτή στα πρακτικά, είναι προφανές ότι εμπεριέχει δόλο. Και ποιος είναι ο δόλος? Η απαλλαγή των στελεχών των τραπεζών από τις πιθανές τους ευθύνες
για μια πρακτική η οποία δεν δικαιολογείται κατά κανέναν τρόπο και εκθέτει βεβαίως τα τραπεζικά ιδρύματα σε μη προβλέψιμους κινδύνους. Διότι εδώ, ξέρετε, δεν έχουμε να κάνουμε με μικροποσά. Γιατί εσείς, ξέρετε, πέρα από τη χώρα, καταφέρατε να χρεοκοπήσετε και τα κόμματά σας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, αλλά και με δημοσιεύματα που ποτέ δεν διαψεύτηκαν, τα χρέη του κόμματός σας, κύριε Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 210 εκατομμυρίων ευρώ. Και αν κάνω λάθος, να με διαψεύσετε. Από τα οποία εσείς τα βγάλατε. Συγχαρητήρια λοιπόν. Μπράβο σας που έχετε χρεοκοπημένο κόμμα και θέλετε να συνεχίσετε να χρεοκοπήσετε και τη χώρα. Μη χαίρεστε όμως. Από αυτά τα 210 εκατομμύρια ευρώ που εσείς τα βγάλατε και χαίρεστε γι' αυτό, τα 197 εκατομμύρια αφορούν δάνεια από τράπεζες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχουν ληφθεί με αυτή την έολη εξασφάλιση των πιθανών μελλοντικών κρατικών χρηματοδοτήσεων που ποτέ δεν θα έρθουν. Και με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων, φυσικά αυτά τα δάνεια ποτέ δεν πρόκειται να αποπληρωθούν. Και για να μην λέτε ότι μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι, κυρία Γεννηματά, θα ξέρει ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχω πρόχειρα στοιχεία. Άλλωστε εκεί διενεργείται και ένας έλεγχος. Κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα βγει στη δημοσιότητα. Τα στοιχεία μου είναι λίγο παλιότερα. Το 2013 μιλούσα για 111 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος ξέρει σήμερα ποιο θα είναι αυτό το ύψος. Θέλω λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δεσμευτώ προσωπικά ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Η υπόθεση αυτή, όχι δεν ήταν αυτά, έχει κι άλλα, αλλά μην βιάζεστε. Η υπόθεση αυτή με τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων σας, τη στιγμή που ο ελληνικός λαός αγωνιά, έχοντας ένα μικρό δάνειο μιας επιχείρησης, τι θα έρθει να δώσει η Τρόικα, τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων σας δεν μπορούν να κλείσουν μέσα σε μια νύχτα, επειδή καταθέσατε μια τροπολογία που αθωώνει και δίνει ασυλία σε αυτούς που σας τα έδωσαν. Οι ευθύνες λοιπόν αυτές, κάντε λίγο ησυχία παρακαλώ, θα αναζητηθούν μέχρι κεραίας και θα αποδοθούν. Και το παιχνίδι αυτών των θαλασσοδανείων στις πλάτες του ελληνικού λαού, από τράπεζες που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί τρεις φορές με αίμα και με θυσίες από τον ελληνικό λαό, το παιχνιδάκι αυτό πρέπει να τελειώσει οριστικά. Είτε τα θαλασσοδάνεια αφορούν τα χρεοκοπημένα σας κόμματα, είτε τα θαλασσοδάνεια αφορούν κάποιους χρεοκοπημένους μηντιάρχες, επιχειρηματίες στον χώρο του τύπου. Γιατί ξέρετε, εδώ ακριβώς βρίσκεται ο πραγματικός κόμπος του παλιού συστήματος εξουσίας, που λειτουργήσε σαν το απόλυτο τρίγωνο της αμαρτίας. Οι τράπεζες τάιζαν με δάνεια τα ΜΜΕ και τα κόμματα. Τα κόμματα υποστήριζαν τις τράπεζες και τις διοικήσεις τους με λογείς εξυπηρετήσεις, και βεβαίως τα ΜΜΕ φρόντιζαν και φροντίζουν για την υποστήριξη του συστήματος εξουσίας που τα τρέφει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και την ίδια στιγμή που αυτό το τρίγωνο λειτουργούσε απρόσκοπτα, η χώρα βυθιζόταν. Ο λαός και η χώρα πλήρωνε και πληρώνει. Και κάποιοι βεβαίως έτρεφαν και συνεχίσουν να τρέφουν χρεοκοπημένες επιχειρήσεις ενώ η χώρα ήταν στα βράχια, και έστελναν αφορολόγητες τις καταθέσεις τους στις παρθένες νήσους. Αλλά ξέρετε, αυτό το γαϊτανάκι πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Και είμαστε αποφασισμένοι να τελειώσει σύντομα. Τις επόμενες μέρες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει εξαντλητικά τις δανειακές συμβάσεις που σύνυψαν οι τράπεζες με τα πολιτικά κόμματα
αλλά και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι ο ελληνικός λαός περιμένει συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτό το πάρτι που διεξήχθη στην πλάτη του. Και η Επιτροπή αυτή θα διερευνήσει και θα βγάλει πόρισμα, όχι του Αγίου ποτέ, το αργότερο στα τέλη του Μάη, μέσα σε 2 μήνες, πόρισμα για να ξέρει ο ελληνικός λαός και η εθνική αντιπροσωπεία πώς όλα τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι στις πλάτες του παίζαν παιχνίδια για να ταΐζουν τα χρεοκοπημένα τους κόμματα και τα χρεοκοπημένα μέσα ενημέρωσης που στήριζαν τα χρεοκοπημένα τους κόμματα. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και μόνο το θράσος που έχουν σήμερα κάποιοι να μας κουνάνε από πάνω και το δάκτυλο όταν συνεχίζουν να παίρνουν δανεικά δίχως εξασφαλίσεις, όταν τολμάμε να αμφισβητούμε την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητά τους, είναι αρκετό για να μας οδηγήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες να μπει επιτέλους νόμος και τάξη σε αυτή την ασυδοσία. Μήπως όμως οι παρεμβάσεις εξαρτούνται. Σας παρακαλώ. Μόλις ακούσατε νόμος και τάξη. Έλα, προχωράμε κύριε Πρωθυπουργέ να επισπεύσετε. Ευχαριστώ. Έχετε χάσει το μέτρημα. Ήσυχα, παρακαλώ. Ήσυχα. Αν δεν κάνω λάθος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαμε μείνει στην παρέμβαση νούμερο 11. Διότι έρχεται και η παρέμβαση νούμερο 12. Υπάρχουν κι άλλες. Ελάτε, κάντε ησυχία. Τι έχετε πάθει? Και ξέρετε, η παρέμβαση, γιατί μιλάμε τώρα για παρεμβάση στη δικαιοσύνη, η παρέμβαση νούμερο 12 έχει και την υπογραφή Φαρδιά Πλατιά του ίδιου του Προέδρου, του κ. Μητσοτάκη, της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και πρόκειται για μια νυχτερινή τροπολογία που είχε κατατεθεί και αποσυρθεί 4 φορές συνολικά και τελικά υπερψηφίστη με την 5η προσπάθεια στη Βουλή, και αν θυμάμαι χωρίς καν την απόλυτη πλειοψηφία των 151 με 144 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχε, φαίνεται, πολύ μεγάλο ζήλος για την νομιμοποίηση των τριγωνικών συναλλαγών που πραγματοποιούσαν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας. Και το κόστος της τροπολογίας αυτής, παρακαλώ, αφού απάλαζε από πρόστιμα μεγάλους ομίλους, να μην φωνάζετε, να μην διακόπτετε, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Φαίνεται οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν τη δυνατότητα να κόβουν από συντάξεις, οπότε χάριζαν πρόστιμα σε μεγάλους εταιρικούς ομίλους. Κράτησα όμως για το τέλος τη 13η παρέμβαση. Δεν ξέρω αν είναι γρουσούζικο. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν είναι γρουσούζικο, αλλά φαρμακερό είναι αυτό που κάνατε εσείς στην ελληνική δικαιοσύνη. Όχι το ότι εγώ σήμερα προσπαθώ να τα φέρω στη μνήμη του ελληνικού λαού. Η 13η παρέμβαση είναι η χειρότερη όλων των παρεμβάσεων. Διότι δεν αποσκοπούσε απλά στη διευθέτηση κάποιας συγκεκριμένης υπόθεσης ή στην αμνίστευση κάποιου συγκεκριμένου προσώπου, αλλά πολύ περισσότερο στόχευε στον έλεγχο του ίδιου του εκλογικού αποτελέσματος για τον ορισμό των προϊσταμένων, των πρωτοδικείων και των εφετείων της χώρας. Μιλάμε εδώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για ευθεία παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων με την τροπολογία του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης κυβέρνησης Σαμαρά, του κυρίου Αθανασίου, που μερικές μέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών στα δικαστήρια της χώρας άλλαξε το εκλογικό σύστημα για να ευνοήσει τους εκλεκτούς του. Και ξέρετε, η σχετική καταγγελία είναι καταγγελία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, την οποία θα καταθέσω στα πρακτικά, και επαληθεύει, νομίζω, κάθε λέξη το λεγόμενο. Σας διαβάζω λοιπόν. Κύριε Αθανασίου, αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε. Εγώ θα διαβάσω αυτά τα οποία έχω σημειώσει να διαβάσω, καταθέτω στα πρακτικά άλλωστε όλα τα έγγραφα. Είναι το 17ο στη σειρά έγγραφο που καταθέτω στα πρακτικά. Μιλάμε με στοιχεία και θα κάνουμε το διάλογο όσο θέλετε.
Έλεγε λοιπόν τότε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η ευνηδιαστική τροποποίηση μιας τόσο σημαντικής για τον θεσμό της αυτοδιοίκησης των δικαστηρίων διάταξης νόμου και μάλιστα ελάχιστες μέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών δημιουργεί πλήστα ερωτηματικά. Η καθιέρωση δύο σταυρών προτίμησης για την εκλογή του Προέδρου ή του Εισαγγελέα αντί του ενός, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, η οποία συνιστά αλλαγή σημαντική που προφανώς μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, δημιούργησε σε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς την υπόνοια ότι η διάταξη θα μπορούσε να διευκολύνει την δημιουργία άτυπων συμμαχιών, όπως επίσης θα μπορούσε να διευκολύνει την εκλογή ορισμένου υποψηφίου, έστω και ως αναπληρωτή. Αυτά τα λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, όχι εγώ, κυρία Θανασίου. Και ποια άραγε σκοπιμότητα εξυπηρετήθηκε από την παρέμβαση αυτή? Αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Αυτό το γνωρίζει το Πανελλήνιο και κυρίως το γνωρίζουν όσοι βρίσκονται συχνά, πυκνά, στο εφετείο Αθηνών, ακόμη και αν αγαπημένη τους ομάδα δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτές λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτές είναι πραγματικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Αυτές είναι πραγματικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Και όχι το γεγονός ότι μία εισαγγελέα ζήτησε να συνομιλήσει με τον αναπληρωτή υπουργό αρμόδιο για τις υποθέσεις διαφθοράς, ο οποίος την παρακίνησε να μην βάλει στο αρχείο μια υπόθεση που απασχολεί την κυπριακή δικαιοσύνη και φυσικά την ελληνική κοινή γνώμη. Αυτές είναι παρέμβασεις. Χωρίς προσχήματα, χωρίς ντροπή και χωρίς αυταπάτες. Και αυτό ήταν και το σύστημα. Το σύστημα της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ της τριετίας 2012-2015, που σήμερα έχει και το θράσος να κατηγορεί εμάς για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Και βεβαίως αναρωτιέται κανείς αν πρέπει να γελάσει με το θράσος τους ή να κλάψει με την κατάντια τους για την απίθμενη υποκρισία και την ηθική κατάρρευση. Διότι πρέπει να ομολογήσουμε ότι όλοι το ξέρουν άλλωστε. Πάντοτε υπήρχαν προβλήματα στη σχέση της δικαιοσύνης με την εκτελεστική εξουσία. Και πάντοτε υπήρχαν πιέσεις και παρεμβάσεις. Όμως την τριετία της διακυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου χάθηκε στην κυριολεξία η μπάλα. Χάθηκε κάθε έλεγχος. Θέργεψε ένα σύστημα παραεξουσίας που όμοιό του δεν έχει δει η χώρα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και μετά. Όμως, ξέρετε κάτι, οι παρεμβάσεις δεν εξαντλούνται σε πράξεις και τροπολογίες. Πολλές φορές ακόμη και οι παραλήψεις αποτελούν παρέμβαση. Και οι παραλήψεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολλές. Δεν θα αναφέρω εδώ παρά ορισμένες μόνο χαρακτηριστικές. Πρώτη και καλύτερη παράληψη να παραδοθεί στον έλεγχο στις αρμόδιες φορολογικές αρχές η περίφημη λίστα Λαγκάρντ. Αρχικό επιχείρημά τους ήταν ότι το ξέχασαν. Στη συνέχεια ανακάλυψαν μια πρόφαση ότι δηλαδή αποτελεί παράνομο αποδεικτικό μέσο. Αλλά και όταν μετά την καταγραφή αναγκάστηκαν να την παραδώσουν στους εισαγγελείς, οι έλεγχοι προχωρούσαν με ρυθμούς χελώνας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βεβαιώσεις ποσών από τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ το 2014, δηλαδή επί συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, ήταν μόλις 26,6 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ το 2015 οι βεβαιώσεις ποσών έφτασαν τα 175,4 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση κοντά τα 600%. Και εδώ φαίνεται ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη χώρα. Και βεβαίως ο ζήλος σας να προστατεύσετε τους φοροφυγάδες φίλους σας είναι τέτοιος που μας καταγγείλατε και από πάνω, επειδή δώσαμε το
το δικονομικό εργαλείο στη δικαιοσύνη, ώστε απερίσπαστη να ολοκληρώσει τις ερευνές της. Μιλώ φυσικά για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κλείνει μια και καλή το ζήτημα της νομιμότητας χρήσης παρακαλώ, των ληστών ως αποδεικτικού μέσου. Αλλά αυτό που εξοργίζει το μέσο πολίτη είναι αυτό που βγήκε πρόσφατα, που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Η συνειδητή σας παράληψη να συνεργαστείτε με τις γερμανικές αρχές για τον εντοπισμό Ελλήνων φοροφυγάδων με καταθέσεις στην Ελβετία. Παρά την σαφή πρόσκληση του Υπουργού Οικονομικών του Κρατηδίου της Ρινανίας Βεσφαλίας, μία παράληψη συνειδητή που συμπληρώνει και επιβεβαιώνει την εικόνα που έχω ήδη περιγράψει. Και το χειρότερο, σε αυτήν την υπόθεση, κύριε Μητσοτάκη, το χειρότερο είναι ότι η άρνηση συνεργασίας επιβλήθηκε από το Μαξίμου και τον τότε Πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά, διαχειρός του ιδίου του Γενικού του Γραμματέα, του κύριου Μπούρα, όπως προκύπτει από την επιστολή του τότε προξένου της Ελλάδας στον Ντίσελντορφ. Αλλά μιας και μιλάμε για παραλήψεις και ολιγορίες, είναι ανάγκη να αναφερθώ σε αυτό το σημείο και στην πραγματικά ντροπιαστική για το πολιτικό σύστημα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από το συνταγματικό εφεύρημα του άρθρου 83 του Συντάγματος για την ευθύνη των Υπουργών. Η αποσβεστική προθεσμία των δύο άπρακτων κοινοβουλευτικών περιόδων πράγματι σας δικαιώνει, διότι λειτουργεί ως πλυντήριο για τις πιθανές ευθύνες πρώην Υπουργών. Σας έχει προφυλάξει από την εξέταση σωρίας ποινικών υποθέσεων που ακριβώς εξαιτίας αυτής της προθεσμίας έχουν παραγραφεί. Συγκεκριμένα κατά τη 15η κοινοβουλευτική περίοδο, την περίοδο της εκλογής του Ιούνιου του 12 ως το Γενάρη του 15, διαβιβάστηκαν στη Βουλή 130 δικογραφίες. Τη 16η κοινοβουλευτική περίοδο, Γενάρη ως Ιούνις του 15, 39 και την τρέχουσα έχουν ήδη διαβιβαστεί 26. Με μια γρήγορη ματιά εντοπίζουμε φερόμενους χρόνους τέλεσης των αδικημάτων το 2003, ακόμη και το 2001. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι για ποιο λόγο χρειάζεται κάτι παραπάνω από μια δεκαετία για να φτάσουν αυτές οι δικογραφίες στη Βουλή. Ποιος καθυστερεί και για ποιο λόγο. Αλλά ξέρετε, αυτή η τεχνολογία της λύθης πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Με πρότασή μου προς τον Πρόεδρο της Βουλής θα ζητήσω τη διενέργεια ελέγχου από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής του συνόλου των δικογραφιών, προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος τέλεσης των αδικημάτων, η διάρκεια της ποινικής προδικασίας και η χρονική απόσταση μεταξύ ποινικής δίωξης και διαβίβασης στη Βουλή από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τον εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνης. Γιατί έχουμε όλη ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να γνωρίζει. Για να ξέρετε ότι υπάρχουν δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί την τρέχουσα περίοδο στη Βουλή, οι οποίες δεν πρόκειται να απολαύσουν κανένα απολύτως ευεργέτημα. Και φυσικά δεσμεύομαι για άλλη μια φορά από αυτό εδώ το βήμα, κάτι που όσο γνωρίζω αποτελεί και πρόταση πλέον όλων των κομμάτων, νομίζω ότι το διατυπώσατε και εσείς χθες, ότι με τη συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να τελειώσει οριστικά αυτή η ντροπή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Και οι υπουργοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως κάθε πολίτης. Γιατί στη δημοκρατία κανένας πολίτης δεν μπορεί να είναι πιο ίσος από τους υπόλοιπους. Όπως θα έλεγε και ο Όρουελ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η αλαζονία και ο εξουσιαστικός φανατισμός του συστήματος που έχετε οικοδομήσει ήταν τόσο μεγάλος και τέτοια η ασυδοσία του, που στην κυριολεξία, ειλικρινά, πριν σχεδιάζοντας αυτή την ομιλία, αυτή την παρέμβαση, δεν ήξερα από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω.
Διότι εκτός από το να συγκαλύπτει και να προστατεύει τους ευεργέτες και φίλους του το σύστημα αυτό, προκύπτει πλέον ότι ήταν το ίδιο που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούσε και τον ενορχιστρωτή της διαφθοράς κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Η υπόθεση, η περιβόητη αυτή η υπόθεση άλλωστε του κυρίου Παπασταύρου, και μάλιστα με νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποτελεί 38 παράδειγμα που λειτουργεί ως θριαλίδα και σύμβολο, εγώ θα έλεγα, του ξεπεσμού του παλιού πολιτικού συστήματος. Σύμφωνα με έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους οι ελληνικές αρχές, διαβάσαμε σήμερα από τις βρετανικές παρθένες νήσους, ο στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά, που από αυτό εδώ το βήμα ένα χρόνο πριν μας είχε πει «μακάρι να είχαμε άλλους 10 τέτοιους», φέρεται να μην ήταν απλώς διαχειριστής των λογαριασμών της λίστας Λαγκάρτ, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, ούτε πληρεξούσιος άλλο επιχειρηματία. Αντίθετα, εμφανίζεται ως δικαιούχος του λογαριασμού και ιδιοκτήτης της offshore εταιρείας. Εξάλλου, από την ηλεκτρονική του αλληλογραφία με τις παρθένες νήσους προκύπτει ότι από το 2012 και μετά, όταν δηλαδή ξεκίνησε ο έλεγχος του πόθεν αίσχες του, φέρεται να προβαίνει σε ενέργειες για να εμφανιστεί ως απλός διαχειριστής του λογαριασμού και όχι ως ιδιοκτήτης. Τα στοιχεία δε αυτά, για να μην σπεύσετε να πείτε ξανά αυτές τις ανοησίες περί παρακράτους που σας ελέγχει, τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στη Βουλή και είναι σε γνώση των μελών της Επιτροπής Ποθενέσχης. Το κρίσιμο όμως πολιτικό ερώτημα, κύριε Μητσοτάκη, που αφορά εσάς και όχι τον κύριο Σαμαρά, που δεν καταδέχτηκε σήμερα να παραστεί σε αυτή τη συζήτηση, όπως δεν καταδεχόταν τόσα χρόνια να παραστεί. Το πολιτικό ερώτημα είναι: γιατί καλύπτεται αυτό το δίδυμο Σαμαρά Παπασταύρου και αν θα συνεχίσετε να το καλύπτεται? Και εγώ πραγματικά δεν κατανοώ γιατί ένας νεοεκλεγμένος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν παίρνει αποστάσεις από το σκοτεινό πρόσφατο παρελθόν του κόμματός του. Και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, και θα ήθελα σε αυτό μια ειλικρινή εξήγηση, γιατί καλύπτεται τον κύριο Παπασταύρου. Και τον καλύπτεται σαν να ήταν δικό σας συνεργάτης, ή ακόμη περισσότερο σαν να ήταν δικό σας συνεταίρος. Είναι μια απορία που καλό είναι στην ομιλία σας να την διελευκάνετε, κύριε Μητσοτάκη. Όπως επίσης απορίες που πρέπει να διελευκάνετε γεννά και η υπόθεση, η περίφημη υπόθεση των εκβιαστών, που έχει πάρει βεβαίως το δρόμο της στη δικαιοσύνη. Διότι όπως αποδεικνύεται, οι σχέσεις, παρακαλώ, κάντε του κυκλώματος των εκβιαστών με τη Νέα Δημοκρατία έχει διευρυνθεί. Ήταν το λιγότερο στενές σχέσεις. Ήσυχα, κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ενοχλεί, αλλά θα ολοκληρώσω την ομιλία μου, διότι ακόμα τις λέξεις εκείνες που μπορεί να σας ερεθίσουν περισσότερο δεν τις έχω πει. Θα τις ακούσετε όμως. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Έλεγα λοιπόν ότι αποδεικνύεται από όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας ότι οι σχέσεις του κυκλώματος αυτού με τη Νέα Δημοκρατία ήταν το λιγότερο στενές, θα μπορούσε να πει κανείς. Και σας συμβουλεύω πράγματι, αντί να απειλείτε τους πολιτικούς σας αντιπάλους με αγωγές επειδή σας ζητούν εξηγήσεις, να τις δώσετε επιτέλους αυτές τις εξηγήσεις, κύριε Μητσοτάκη, για τις υπηρεσίες που πρόσφερε ο κύριος Μουσάς, που επί σειρά ετών ήταν σύμβουλος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και για το ποιες ακριβώς υπηρεσίες ήταν αυτές για τις οποίες εκδόθηκαν τα τιμολόγια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας
κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, από τον κύριο Μαυρίκο, και να μας πείτε βεβαίως και αν υπάρχουν και άλλα τιμολόγια. Περιμένω επιτέλους μια σαφή απάντηση. Για να μην σας ταλαιπωρώ άλλο, κλείνω αυτή την ανατριχιαστική ανασκόπηση των πράξεων και των παραλήψεών σας, παρακαλώ, των παρεμβάσεών σας στη δικαιοσύνη. Έλα. Κλείνω όμως με μια αναφορά σε κάτι που για μας είναι ίσως το σκάνδαλο το σκανδάλο, που δεν αφορά την τελευταία τριετία της διακυβέρνησης, ίσως είναι το σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, την τελευταία τριετία της διακυβέρνησης αφορά η συγκάλυψη. Και αναφέρομαι σε κάτι που φαντάζομαι θα έχετε ήδη καταλάβει τι εννοώ, αναφέρομαι στο μεγάλο σκάνδαλο, το σκάνδαλο της Ζήμερης. Και στον απαράδεκτο έξω δικαστικό συμβιβασμό που υπογράφηκε ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Siemens. Όλοι στη χώρα γνωρίζουν τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Όλοι γνωρίζουν ότι η πρώτη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Παπαδήμο, τότε νομίζω υπουργός ήταν ο κύριος Σταϊκούρας, επιχείρησαν να περάσουν το συμβιβασμό αυτό από τη Βουλή και υποχώρησαν τελευταία στιγμή κάτω από τη γενική καταγραφή. Όμως η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, από ό,τι φάνηκε, δεν είχε τέτοιες ηθικές αναστολές. Και στις 23 Αυγούστου ο εξωδικαστικός συμβιβασμός κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή και στη συνέχεια υπογράφηκε εκ προθέσμως. Έτσι λοιπόν επιχειρήθηκε να ξεπληθεί. Ήσυχα, περιμένετε και περιμένετε. Έτσι λοιπόν επιχειρήθηκε να ξεπληθεί τόσο το πολιτικό προσωπικό που είχε εμπλοκές στην υπόθεση, όσο και η ίδια η εταιρεία. Και θυμίζω ότι το ποσό που δέχτηκε με βάση αυτό το συμβιβασμό να πληρώσει η γερμανική εταιρεία Siemens σε ρευστό και σε είδος ήταν μόλις 200 εκατομμύρια ευρώ, όταν η Εξεταστική Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής το 2010 υπολόγισε τη ζημιά του ελληνικού δημοσίου στα 2 δισευρώ. Θέλω λοιπόν σήμερα να ανακοινώσω στο σώμα ότι η κυβέρνηση προτίθεται να συστήσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και Πολιτικών Στελεχών, διεκδικώντας την επαναδιαπραγμάτευση του συμβιβασμού αυτού με τη Siemens. Και σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, και εσάς κύριε Μητσοτάκη, να συμμετάσχετε σε αυτή την Επιτροπή. Άλλωστε, οι γνωριμίες σας με πρόσωπα και στελέχη της εταιρείας μπορεί να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες, ώστε να πετύχουμε επιτέλους κάτι καλύτερο για τον τόπο. Εδού λοιπόν η Ρόδος, εδού και το πείδημα. Περιμένω με αγωνία την απάντησή σας, περιμένω με αγωνία τη θετική συμβολή σας. Να συμμετάσχετε κι εσείς σε αυτή την επιτροπή, ώστε επιτέλους να υπάρξει κάτι θετικό για αυτόν τον τόπο, μετά από σωρία σκανδάλων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρωθυπουργό.